για το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή πλέον τα φύλλα γόνος κάθε Δευτέρα θα τα φέρνουν οι διαιτητές στο σύνδεσμο μετά από χρόνια, το οποίο ήταν ένα αίτημα της διοίκησης του σύνδεσμου εδώ και πάρα πολύ καιρό. Ναι. Και πιστεύω ότι είναι ένα πάρα πολύ καλό και θετικό βήμα. Μάλιστα. Απόστολε, εγώ δεν θέλω να σε κάνω κάποια ερώτηση. Κάποιος κύριος ή από την Χρύσα θέλει να σε κάνει κάποια ερώτηση. Παναγιώτη. Τα είπαμε με τον κύριο Ντάβελα στην εκδήλωση. Διαζώσεις, φαντάζομαι. Ναι, ακριβώς. Κύριε Βουτσακέλη, εσείς κάποια ερώτηση στον πρόεδρο του Συνδέσμου Διαιτητών Θεσσαλονίκης? Καμία. Καμία. Χρύσα, εσύ? Καμία. Απόστολε, εγώ δεν έχω να σε ρωτήσω τίποτα άλλο. Εάν θες να προσθέσεις εσύ κάτι άλλο για να σε αποδεσμεύσουμε και να σε ευχαριστήσουμε που περίμενες για να κάνεις δηλώσεις στην εκπομπή μας. Και θα τα πούμε μία από τις επόμενες εκπομπές δευτεριάτικες πλέον διαζώσεις εδώ στο στούντιο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και όλο τον κόσμο που ήρθε σήμερα στη συγκέντρωση, από τον Αντιπεριφερειάρχη, τον Αποστόλ, τον Δετσικώστα, τον Μίμη τον Φωτόπουλο, από την Περιφέρεια, ο Γιώργος Ορφανός και ο Δησαρίδης ο Γιώργος. Και επίσης αυτό είναι το καλό, ότι και γι' αυτό συνεχίζεται η Σχολή Διαιτητών Θεσσαλονίκης. Ότι ο Ζλατάνος, ο Ναούμ, ο Νίκος ο Φιλιππιάδης, ο οποίος είναι και πρόεδρος της Επιτροπής Διαιτησίας πλέον, έρχονται και είναι κοντά μας. Αυτό το πάτρεμα των παλιών με τους νέους είναι ότι καλύτερο. Και πιστεύω ότι θα συνεχιστεί. Μάλιστα. Απόστολε, θα ήθελα μία δέσμευση για μια παρουσία σου στις επόμενες εκπομπές μας. Βεβαίως, όποτε θέλεις, αγαπητέ Γιάννη. Και μην κλείσεις, γιατί έχω εδώ το Σωτήρι, ο οποίος θέλει να μιλήσει κι αυτός. Απόστολε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ, ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ, να είσαι καλά. Γιάννη, ναι. Να δώσουμε το λόγο για να ολοκληρώσουμε τη σύνδεσή μας εδώ από τα γραφεία του Συνδέσμου, γιατί καταλαβαίνεις, μετά από τόσες ώρες και μετά από τόσο πολύ κόσμο ναι. εδώ και φιλοξενήσαν οι άνθρωποι, κάποια στιγμή θα αποχωρήσουν. Να δώσουμε το λόγο σύντομα να μας κάνει ένα γρήγορο χαιρετισμό ο Γενικός Γραμματέας, ο Γιάννης ο Τζίκας, που είναι κοντά μου. Αξιαγάπητος κύριε Τζίκας, θα μας πεις πρώτα απ' όλα κι εσύ. Είδαμε μια όμορφη εκδήλωση, 300 διαιτητές. Και πολλοί κόσμος πέρασε πάρα πολύ ωραία, αποδεικνύοντας ότι για ακόμη μια φορά βρέθηκε στη μεγαλύτερη διαιτησία της Ελλάδος. Καλησπέρα κύριε Τζίκα. Καλησπέρα σε εσένα, στους καλεσμένους, στους εκλεκτούς καλεσμένους. Τι ακριβώς θέλετε να πούμε? Καταρχήν είστε καλά, έτσι? Είμαι καλά, δώσε το Θεό, από υγεία είμαστε. Από υγεία σφίζουμε, έτσι κύριε Τζίκα? Από υγεία είμαστε καλά, δώσε το Θεό. Nice. Λοιπόν, καταρχήν έχουμε τον κύριο Γιουρούκαλη εδώ και τον κύριο Στράτο Βουτσακέλη. Ναι, καλησπέρα και στους δύο, αν και τον κύριο Γιουρούκαλη τον είδα εδώ στην γιορτούλα μας. Κύριε Τζίκα, δύο λόγια για τη σημερινή εκδήλωση θα θέλαμε να σου πείτε. Σήμερα, ναι, να μην σας καθυστερήσω και πολύ, σήμερα όπως πάντα και ήθιστε, εμείς κάνουμε την επίσημη έναρξη της χρονιάς για τους διαιτητές μας. Μία αίθουσα Γιάννη κατάμεση. Αν είχατε δυνατότητα να έρθετε, έπρεπε να το κάνετε γιατί χάσατε στην επόμενη φορά. Μια στα κατάμεση που μας δίνει κουράγιο να συνεχίσουμε. Κάναμε την επίσημη έναρξη της χρονιάς για το καλό της αγωνιστικής σεζόν, με μια ευχή ότι τα πρωταθλήματα της Ένωσής μας να πάνε ακόμη καλύτερα από ό,τι πήγανε πέρσι. Κύριε Τζίκα, τα πρωταθλήματα, τα ραστιχνικά ξεκίνησαν κατά το σύνολό τους ως επιτοπλίστων. Θα ήθελα ένα σχόλιο για αυτό το ξεκίνημα. Ξεκινήσαμε πάρα πολύ καλά τα πρωταθλήματα. Όσον αφορά τη διαιτησία. Όσον αφορά τη διαιτησία μιλάω, ξεκινήσαμε πάρα πολύ καλά. Είναι ένα κάτι που μας δίνει κουράγιο για τη συνέχεια. Τα προβλήματα σχεδόν ήταν μηδενικά. Και όπως λέει μια παροιμία, κάθε αρχή και δύσκολη, έτσι είναι. Είναι κάθε αρχή και δύσκολη. Κάθε ομάδα έχει τους δικούς της στόχους, μπαίνει πολύ δυνατά στο πρωτάθλημα. Αλλά νομίζω ότι κατά ομολογία πολλών, η Α1 που άρχισε, η Α και η Β, Σαββατοκύριακο έχουμε και τη Γ κατηγορία σε πλήρη αγωνιστική πλέον. Νομίζω ότι και ευελπιστώ ότι θα πάμε καλύτερα από ό,τι πήγαμε πέρσι. Και προσπαθούμε για το καλύτερο, Γιάννη, πάντα και το ξέρετε. Γνωστό είναι αυτό, το ξέρουμε κύριε Τζίκα. Και δύο λόγια για το νέο αίμα των διαιτητών, κύριε Τζίκα, που μας ακούν πάρα πολύ. Γιατί ναι, με πρόλαβε, Γιάννη, ότι αυτή η σειρά νομίζω θα αρχίσει σε εποχή. Με ένα μέσο όρο 22 ετών είναι η σχολή αυτή. Με 119 νέους διαιτητές, τους οποίους την Τετάρτη 5 Οκτωβρίου, 8.30 ώρα, και είστε καλεσμένος και εσείς και η εκπομπή σας φυσικά. Ευχαριστούμε πολύ. 5.30 ώρα, 8.30 ώρα, 5 Οκτωβρίου, θα δώσουν τα πτυχία στη νέα σχολή.
σαν Επιτροπή Διεκτησίας της Ένωσης, γιατί έχουμε αυτή την εκκρεμότητα και έχουμε καλό σχετική ΕΔΕΠΟ. Ευελπιστούμε ότι κάποιος από την ΕΔΕΠΟ θα έρθει να μας θυμίσει. Κύριε Τζίκα, και από ό,τι έμαθα, υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης και μόρφωσης των νέων διαιτητών. Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Γιάννη, πλέον τα πράγματα τώρα έχουν γίνει δύσκολα όσον αφορά τη μόρφωση και την επιμόρφωση των διαιτητών. Πλέον ένας διαιτητής για να έχει τα φόντα, τα προσόντα, μπορώ να πω, θέλει να κουραστεί σε εισαγωγικά. Πρέπει να διαβάζει, πρέπει να επιμορφώνεται, πρέπει να γυμνάζεται πάρα πολύ. Σε αυτό βοηθάμε και εμείς σαν Επιτροπή Διαιτησίας, αλλά και ο Σύνδρομος Διαιτητών. Φυσικά πάντα γίνεται σε συνεργασία. Και μπορώ να πω και εγώ δύο λόγια, θα μου επιτρέψεις Γιάννη, για τη συνεργασία. Ναι. Που με κεφαλαία γράμματα εγώ προσωπικά τη θεωρώ άψογη. Άριστη θα λέγαμε. Άριστη, άψογη, διότι όπως ακούσατε και προηγουμένως από τον πρόεδρο, ήδη με εισήγηση της Επιτροπής Διαιτησίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΨΜΗ, έκανε δεκτή το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΨΜΗ τα φυλαγόνους να επιστρέφονται πλέον στο σύνδεσμο κάθε Δευτέρα. Μες. Και το κάναμε αυτό για ποιο λόγο, διότι φέρνοντας ο διαιτητής εδώ το φυλαγόνο, θα κάθεται θέλει δεν θέλει να επιμορφωθεί. Μες. Και η άριστη αυτή συνεργασία, κύριε Τζίκα, αποβαίνει προς όφελος του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου, φαντάζομαι. Προς όφελος του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου και προς όφελος των διαιτητών. Οι διαιτητές δεν έχουν πλέον να σκέφτονται κάτι που θα σταθεί εμπόδιο, δηλαδή να σκέφτονται ότι κοίταξε με πάει κάποιος από την Ένωση, δεν με πάει από το σύνδεσμο. Δεν έχουν πλέον σκέφτονται τέτοια πράγματα. Πρέπει να επικεντρωθεί σε αυτά που πρέπει να κάνει ο κάθε διαιτητής. Στην επιμόρφωση, στην εκγύμναση και στην παρακολούθηση των μαθημάτων κάθε Δευτέρα, που είναι πλέον υποχρεωτική. Είναι υποχρεωτική, δεν είναι προαιρετική. Υποχρεωτική και θα τηρείται παρουσιολόγιο κανονικά από την Επιτροπή Διαιτησίας. Μάλιστα. Κύριε Τζίκα, εγώ δεν θέλω να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Αν θέλετε να προσθέσετε, να σας αποδεσμεύσουμε να ξεκουραστείτε. Και εγώ δεν έχω κάτι να πω. Έχω να ευχηθώ μόνο μια που καλή αγωνιστική σεζόν. Να έχουμε ένα πρωτάθλημα χωρίς τραυματισμούς βασικά τους ποδοσφαιριστές. Εμείς σαν Επιτροπή Διαιτησίας της ΕΨΜΗ και σαν σύνδεσμος και σαν διαιτητές θέλουμε την καλή συνεργασία με όλους τους φορείς. Με τους προπονητές, με τους παράγοντες προπαντός, με τους παίκτες. Θέλουμε την καλή συνεργασία τους για να κυλήσουν τα πρωταθλήματα όλα ομαλά. Και να πω και κάτι τελευταίο για να μην κουράσω και λίγο και το πάνελ. Ναι. Να πω ότι και αυτό το είπα και σε μια εκπομπή σου, ότι πλέον αποδεσμευμένοι από κάθε εκλογές και από κάθε εκλογική διαδικασία θέλω να πιστεύω ότι τα σωματεία να κοιτάξουν να παίξουν μπάλα για το καλό του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου. Μόνο ποδόσφαιρο και τίποτα άλλο. Ποδόσφαιρο και τίποτα άλλο. Μάλιστα. Κύριε Τζίκα, εγώ σας... Καληνυχτώ και εγώ σας καληνυχτώ να σας δώσω τον συνεργάτη σας το Σωτήρι. Μην το δίνετε καλύτερα, κύριε Τζίκα, αφήστε τον. Επιμένω, θα το δώσω, θα σας πει μια καληνύχτα. Λοιπόν, εγώ καληνυχτώ. Ευχαριστούμε πολύ. Πάνε. Καλό βράδυ, κύριε Τζίκα. Καληνύχτα, καληνύχτα. Να είστε καλά. Σωτήρι, τέλος. Γιάννη. Ναι. Για να ολοκληρώσουμε, γιατί έτσι είναι το σωστό. Εντάχει, παρακαλώ. Γιατί ο χρόνος τρέχει. Το ξέρω ότι τρέχει, Γιάννη. Τέλος. Όπως κατάλαβες και εσύ, μετά τις απόψεις των δύο ανθρώπων του Συνδέσμου Διαιτητών Θεσσαλονίκης, έδωσα τη δικιά τους εικόνα το τι έγινε σήμερα εδώ στο Σύνδεσμο. Εγώ να ευχηθώ καλό βράδυ, γιατί ο χρόνος τρέχει. Έχω να δείξουμε και πολλά βίντεο και πολλούς αγώνες και καλή συνέχεια στην εκπομπή. Τέλος, ευχαριστούμε, Σωτήρη. Καλό βράδυ από το Συνδέσμο Διαιτητών Θεσσαλονίκης. Γεια σας. Καληνύχτα. Λοιπόν, πάμε στην κουβέντα λίγο με τους σημερινούς εδώ καλεσμένους εκλεκτούς μας. Ξεκινήσουμε με τον κύριο Γιουρούκαλη. Κύριε Γιουρούκαλη, τα πρωταθλήματα ξεκίνησαν. Θα ήθελα τι αποκομίσατε ως πρώτη εμπειρία. Από τους αγώνες που διεξήχθησαν το Σαββατοκύριακο, νομίζω ότι έχουμε αποκομίσει μια πολύ καλή εικόνα. Φάνηκε ότι υπήρχε δίψα για να παιχτεί ποδόσφαιρο και μάλιστα στη βόλτα που έκανα στα γήπεδα διαπίστωσα αγώνες με ενδιαφέρον, με εναλλαγή στο σκορ και καλής ποιότητας ποδόσφαιρο. Μου έκανε μια θετική εντύπωση για μια πολύ καλύτερη συνέχεια. Ελπίζω μόλις οι ομάδες ξεπεράσουν τα πρώτα προβλήματα που μπορεί να είχαν από το άγχος, ας το πούμε αυτό, το άγχος της πρεμιέρας και μπορέσουν να λύσουν και τα πόδια από την κοπιώδη προετοιμασία, να δούμε ακόμα καλύτερο ποδόσφαιρο. Και μάλιστα να είναι προς την καλύτερη δυνατή διάρκεια και να κρατήσει μάλιστα μέσα στους αγωνιστικούς χώρους όλους τους ποδοσφαιριστές χωρίς προβλήματα. Μάλιστα. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Άρα, συμπερασματικά, κύριε Γιουρούκαλη, ελπιδοφόρο και αισιόδοξο το ξεκίνημα. Βεβαίως. Βεβαίως, πάρα πολύ. Και διψούμε να ξεκινήσει και την ερχόμενη εβδομάδα και η γάμα κατηγορία. Μπράβο. Το φυτώριο των υπόλοιπων κατηγοριών.
Όπως και επίσης βεβαίως η κατηγορία νέων που επίσης αρχίζει την ερχόμενη εβδομάδα. Επόμενη ερώτηση του κύριου Βουτσακέλη. Κύριε Βουτσακέλη, μετά από 25 περίπου χρόνια, ίσως και παραπάνω, δεν είμαι σίγουρος, επιστρέψατε στα πάτρια εδάφη. Ναι. Πώς έγινε? Παραπάνω. Και παραπάνω, 28. Δεν τα μέτρησα, αλλά περίπου. Περίπου 3 δεκαετίες. Γύρισα στα αεραστηνικά, εννοείται. Ναι, και ξέρετε. Ο μαραθώνας είναι κυριολεκτικά πάτρια εδάφη. Μα γι' αυτό ήξερα. Γιατί είναι η ομάδα της γειτονιάς μου. Έχετε παίξει αρκετά χρόνια εκεί ποδόσφαιρο και ανδρωθήκατε. Και έπαιξα και, όχι, δεν είναι ανδρωθήκα εκεί, αλλά έπαιξα και εκεί. Μάλιστα. Έχω μια φιλία με τον πρόεδρο. Είχαμε κουβέντες στο παρελθόν για αυτή την πιθανή συνεργασία και τελικά ήρθε η ώρα. Μάλιστα. Είστε ευχαριστημένος από αυτή την επιστροφή, ναι, δηλαδή? Ναι, είμαι ευχαριστημένος, περνάω καλά, αισθάνομαι καλά. Το αεραστηνικό ποδόσφαιρο είναι κάτι αλλιώτικο από το επαγγελματικό. Θα συμφωνήσω απόλυτα με όσα είπε ο κ. Παναγιώτης προηγούμενα. Για μένα είναι κάτι καινούριο, δεν είχα και το χρόνο τα τελευταία χρόνια να το παρακολουθώ. Η πρώτη εμπειρία από κύπελα και πρεμιέρα, ναι. Είχε στοιχεία καλά, είχε καλές συμπεριφορές. Καλές διαιτησίες, γιατί εκτός από το δικό μας παιχνίδι είδα και λίγο από ένα άλλο παιχνίδι. Είχε προσπάθεια για επιθετικό ποδόσφαιρο. Γενικά ήταν μια ευχάριστη, έτσι, επανένταξη. Επανένταξη, μπράβο. Σε ένα χώρο, σε ένα χώρο που απήχα. Απήχατε αρκετά χρόνια. Ναι, ποτέ δεν ξέχασα όμως ότι είμαι από εκεί και άλλωστε, πώς το λένε, η βάση του ποδοσφαίρου είναι ή πρέπει να είναι το εραστηρινικό ποδόσφαιρο. Μάλιστα. Από ό,τι ακούγεται, θα πρωταγωνιστήσετε κιόλας. Δεν επιστρέψατε απλά. Έχετε επιστρέψει με άγριες διαθέσεις, μέσα εισαγωγικά. Ναι, οι στόχοι δεν είναι να πρωταγωνιστήσουμε με την έννοια που δίνει ο πολύς ο κόσμος. Ο στόχος είναι, θα έλεγα, ότι αυτό που θα έπρεπε κατά τη γνώμη μου να έχει κάθε εραστηρινική ομάδα στόχο. Να βγάλει νέα παιδιά, να παίξει καλό ποδόσφαιρο, να γυρίσει ο κόσμος, να γίνει μια φήμη γύρω από την ομάδα ότι παίζει καλά με τίμιο και κομψό και έντιμο τρόπο. Προσπαθώντας να βγάλει ποιότητα για να έρθει ο κόσμος να δει και κάτι πέρα από μια νίκη, ξέρω εγώ, ένα αποτέλεσμα. Να δει και κάτι που θα του μείνει και να το σχολιάζει μετά στο καφενείο. Γιατί αυτή είναι η γνώμη μου. Τώρα μια εραστηρινική ομάδα με τα μέσα που διαθέτει τα οικονομικά, έχει ταβάνι, έχει ορίζοντα για να πάει προς τα πάνω. Αν έχει δικές της δυνάμεις και μπορέσει μέσα από αυτές και από υποδομές, βέβαια όλα αυτά απαιτούν υπομονή και πάρα πολύ δουλειά, έτσι. Μπορέσει μέσα από εκεί με αυτάρκεια να φτάσει κάπου ψηλότερα, να γίνει. Αλλά προσωρινά και τέτοια, εμείς στο Μαραθώνα δεν έχουμε τέτοια πολιτική. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι αν έρθει κάτι, εμείς κάθε παιχνίδι προσπαθούμε να το κερδίσουμε. Αν έρθει η πρωτιά, θα την πάρουμε, εννοείται. Ακριβώς. Χωρίς όμως να είναι αυτός ο σκοπός. Αυτός ο σκοπός, μπράβο. Κύριε Γιουρούκαλη, διάγουμε όλοι μας μια κάκιστη οικονομική συγκυρία. Πείτε μας λίγο τις δράσεις της Ένωσης πάνω στο θέμα αυτό. Το μέγιστο θέμα, το οποίο αναδείξαμε και στην κλήρωση των πρωταθλημάτων που έγινε στα Λουτρά Λαγκαδά, είναι οι οφειλόμενες από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού επιχορηγήσεις αρκετών ετών στα σωματεία μας. Κατ' επανάληψη και με έντονη διάθεση και επιμονή, ο πρόεδρος της Ένωσης επιδίωξε να συναντηθεί με τον κύριο Πιτσαξή και να αποσπάσει από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού περαιτέρω διαβεβαιώσεις, γιατί ήδη είχαμε κάποιες, οι οποίες βεβαίως δεν εκπληρώθηκαν, για την εκταμείευση και την απόδοση στα σωματεία οφειλόμενων επιχορηγήσεων. Δυστυχώς το